Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Απόλλωνα Κρύας Βύσης. Γρήγορα, γιατί ξέρουμε ότι έχουν προπόνηση και τα παιδιά. Με τον αρχηγό της ομάδας, τον Χρήστο τον Πετρίδη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Τι κάνεις? Γεια σας, πολύ καλά, ευχαριστώ. Έχετε προπόνηση από ό,τι ξέρω σε λίγη ώρα, άρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Θέλω να μας πεις έτσι ως αρχηγός κιόλας της ομάδας, πώς βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς, αύριο ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα σου. Γίνεται βέβαια και κλεισμένο το θέμα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Είναι ένα μάτς με την πιο ιστορική ομάδα της κατηγορίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύσκολο έργο, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά από την πλευρά μας πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την ομάδα μας. Το ότι γίνεται και κλεισμένο το θηρόν, ότι ο Άρης δεν θα έχει το πολύ μεγάλο του όπλο που είναι ο κόσμος του, αυτό αλλάζει κάπως τα δεδομένα σας? Δημιουργεί κάποια μεγαλύτερη ενδεχομένως αισιοδοξία? Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι θετικό για μας, μπορεί να είναι και αρνητικό. Σίγουρα η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος του. Αλλά δεν πάει αυτό να σημαίνει κάτι. Εντάξει, πάλι το μάτς είναι πολύ δύσκολο για μας, εννοείται αυτό. Εσείς προέρχεστε από ισοπαλία στην πρεμιέρα εντός έδρας κόντρα στον Εθνικό Σερών, τον Εθνικό Γαζόρ, έτσι όπως τον ξέρουμε. Η ομάδα σας είναι έτοιμη, χρειάζεστε κι εσείς κάποιο χρόνο? Γιατί για τον Άρη είναι δεδομένο με τόσα νέα πρόσωπα που έχει βάλει στην ομάδα ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα. Όχι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο έτοιμοι θεωρητικά από τον Άρη σε αυτό το επίπεδο. Δουλεύουμε πάνω από 2 μήνες, σχεδόν 70 μέρες. Οπότε είμαστε έτοιμοι εμείς, δεν έχουμε κάποιο θέμα σχετικά με αυτό το πράγμα. Πώς βλέπεις έτσι τις κινήσεις που έχουν γίνει από πλευρά Άρη, του αυριανού αντιπάλου? Έχει πάρει ποδοσφαιριστές που όλοι έχουν πολλές συμμετοχές, ή περισσότεροι αν θέλεις, στη μεγάλη κατηγορία. Κάποιους από αυτούς δεν θα τους περιμέναμε να τους δούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως τον Ανδρέα Τάτο για παράδειγμα. Από πλευρά ρόστερ δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Άρης θεωρητικά δεν είναι ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική, δεν είναι. Εννοείται αυτό. Ο ρόστερ του Άρη φέτος είναι πολύ ποιοτικό. Το συζητάμε αυτό. Έχει παίχτες Β' και Α' Εθνικής. Δεν αντιστοιχεί σε ρόστερ ομάδας Β' Εθνικής. Πώς βλέπεις γενικά το πρωτάθλημα, πώς το περιμένεις φέτος, στον όμιλο στον οποίο συμμετέχετε και εσείς, αυτό το πρώτο όμιλο? Πιστεύω θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες στην κατηγορία. Και το γεγονός ότι πέφτουν και αρκετές ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Εσείς αύριο έρχεστε με σκοπό να πάρετε καταρχήν την ισοπαλία. Προφανώς κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίσετε το παιχνίδι. Εντάξει, εμείς σεβόμαστε τον Άρη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα για το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε σε κάποιο αγώνα για να χάσουμε. Σίγουρα και η ισοπαλία εννοείται ότι θα είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα για εμάς. Επικρατεί γενικότερα μία άποψη ότι με βάση τη δυναμικότητα ο Άρης έχει το πολύ μεγάλο προβάδισμα φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, φυσικά καθώς έχει πολύ καλύτερο ρόστερ. Πιστεύεις και εσύ ότι είναι έτσι τα πράγματα, ή ο καθρέφτης όλων, όπως λέμε, είναι το γήπεδο και αν δεν προσπαθήσεις δεν κερδίζεις τίποτα? Λογική αυτό λέει σίγουρα. Ο Άρης πιστεύω ότι έχει τον πρώτο λόγο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά αυτό που λες παίζει το ρόλο ότι είναι μια δύσκολη κατηγορία. Παίχτες ίσως να μην την έχουν ξαναπαίξει του Άρη και πρέπει να το αποδείξουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι το πρώτο φαβορί, δεν το συζητάμε αυτό. Ο δικός σας ο στόχος στο πρωτάθλημα? Στόχος μας είναι η παραμονή. Αν γίνεται να σωθούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε και να παίξουμε και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Εσύ έχετε και ένα προπονητή ο οποίος και την κατηγορία ξέρει, έχει παίξει και με τον Άρη πέρυσι. Έχετε ένα προπονητή ο οποίος αποτελεί ένα ατού για σας? Βεβαίως, ναι, επειδή έχω συνεργαστεί και παλαιότερα μαζί του, είναι τα τελευταία χρόνια σε αυτή την κατηγορία και είναι γνώστης. Κάποια προβλήματα δεν έχετε? Νομίζω όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή. Για το... Ναι, δόξα τω Θεώ. Μέχρι σήμερα είμαστε κομπλέ, δηλαδή δεν έχουμε καμία απουσία. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, να ευχηθούμε καλή προπόνηση σε λίγη ώρα και καλή χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.